υπόθεση έχει ως εξής. Χθες το βράδυ ήσουν προσκεκλημένος στον Sky και στην κουβέντα είπες ότι... Η οποία ήταν και μεγάλη. Ήταν μεγάλη, αλλά λέω το απόσπασμα τώρα που είναι το Zoom και το οποίο προκάλεσε μια ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία. Έλεγες λοιπόν εκεί ότι, θα το πω ακριβώς όπως το λέει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, άσχη την ανακοίνωση. Αυτό που καταλάβαμε εμείς. Όχι, τη φράση λέει. Όχι, υπάρχουν, την ανακοίνωση. Την επίμαχη φράση είναι αυτό. Για πες την ανακοίνωση. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να βλέπουν με συμπάθεια τις ιδέες αυτών των ανθρώπων, εννοώντας των τρομοκρατών. Όπως και υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία άνθρωποι που θέλουμε να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Αυτό δεν το λέει η ανακοίνωση. Ο Πέτρος είπε και το υπόλοιπο που λέει. Ο Πέτρος είπε ότι υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία. Ο Πέτρος, από ό,τι τον άκουσα και εγώ, λοιπόν, είπε. Το πρώτο μισό ήταν αυτό, ότι υπάρχουν περιθωριακές απόψεις ανθρώπων που μπορεί να συμφωνούν με τις ιδέες. Και όχι με τις πράξεις, με τις ιδέες των τρομοκρατών, των κρατουμένων. Ναι. Τώρα, πώς ακριβώς τους ορίζουμε, περίμενε. Έχει να, μεγάλη σημασία. Να κλείσω τον πρόλογο και μετά είσαι ελεύθερος. Ναι, όπως υπάρχουν και αντίστοιχα περιθωριακές απόψεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία, που δεν ξέρω και πόσο, σε ποιο βαθμό είναι περιθωριακές. Όπως είπα ονομαστικά, το Δίκτυο 21 που είχε πολύ μεγάλη διείσδυση στη Νέα Δημοκρατία, ο Χρύσανθος ο Λαζαρίδης, ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης, από εκεί προέρχονται, από το Δίκτυο 21, που πρεσβεύαν απόψεις όπως αυτές, δηλαδή αλυτρωτικές απόψεις, απόψεις που θα τις λέγαμε ακροδεξιές. Προκαλυμμένα ή απροκάλυπτα. Και εκδίδει μια ανακοίνωση η Νέα Δημοκρατία. Που κάνει γαργάρα το ακροδεξιό τμήμα. Ναι. Και λέει, βασίζεται πάνω σε αυτή τη μισή φράση. Ναι. Να αποπέμψει αυτούς που λέει ο Τατσόπουλος. Ναι. Ότι είναι συμπαθούντες προς τις ιδέες των τρομοκρατών. Εν τω μεταξύ, για να δεις και σε τι ωραίο επίπεδο δημοσιογραφικό ζούμε. Τα μισά site λένε να διαγράψει άμεσα αυτούς που ο Τατσόπουλος χαρακτήρισε συμπαθούντες. Και τα άλλα μισά site λένε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να διαγράψει εμένα. Ναι. Να διαγράψει εμένα. Ναι. Λοιπόν. καταλαβαίνεις δηλαδή τι αχταρμάς έγινε. Λοιπόν. Το είπες πάντως. Είπα τη μισή φράση ανάμεσα σε πολλές άλλες φράσεις. Ωραία. Σε πολλές άλλες φράσεις. Θα κρυβόμαι στο δάχτυλό μας. Και να δούμε λοιπόν τι ακριβώς είναι αλήθεια. Τι προσπαθεί να περάσει η Νέα Δημοκρατία ως αλήθεια. Τι είναι αλήθεια κατά τη γνώμη μου. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή ούτε διάθεση απολογίας έχω. Απλώς επειδή σε λίγες εκπομπές έχω την ευκαιρία να έχω τόσο χρόνο μπροστά, να βάλουμε μερικά πράγματα στη σειρά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η Νέα Δημοκρατία αυτό τον καιρό, πολύ καιρό, αλλά τουλάχιστον ένα χρόνο, από τότε που βλέπει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός από αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να είναι και πιθανή κυβέρνηση αύριο, ή να είναι ένας κορμός τέλος πάντων σε μια αυριανή κυβέρνηση, προσπαθεί να περάσει στην κοινή γνώμη την ιδέα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέεται με την τρομοκρατία. Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 2-3 πράγματα, γιατί ο κόσμος πιθανόν να τα έχει μπερδεμένα μέσα στο κεφάλι του. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία σχέση με την τρομοκρατία. Όχι επειδή το λέω εγώ, δεν είναι μια δικιά μου εκτίμηση ότι δεν έχει την παραμικρή σχέση με την... Είναι μια σειρά από γεγονότα. Μπορούμε να πούμε ότι σχέση με την τρομοκρατία είχε ή έχει ο ΙΡΑ στην Ιρλανδία, ο οποίος έχει ένα πολιτικό τμήμα και ένα στρατιωτικό, ένα ένοπλο τμήμα. Είχε η ΕΤΑ στη χώρα των Βάσκων ένα στρατιωτικό τμήμα και ένα πολιτικό τμήμα. Ακόμα και οι Ερυθρές Ταξιαρχίες προσπαθήσαν να φτιάξουν ένα πολιτικό τμήμα. Εντάξει. Εκτός από το στρατιωτικό που είχαν, το ένοπλο. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει στρατιωτικό τμήμα. Όχι απλώς δεν έχει την παραμικρή διάθεση να φτιάξει. Πρώτα απ' όλα η Νέα Δημοκρατία, σου βάζω ένα ακόμα στοιχείο σε αυτά που είπες Βασίλη πριν, ξεκινάει αν θες την κριτική για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην τρομοκρατία, πρώτα απ' όλα από την στάση ορισμένων συμπαθούντων των ή στελεχών του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τότε ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε, το 2003 που έγινε η δίκη, και όλοι αυτοί οι φύλλα προσκύμενοι που σήμερα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ΣΥΡΙΖΕΙ και μερικοί που δεν είναι καν ΣΥΡΙΖΕΙ σήμερα, όπως ο καθηγητής ο κύριος Ζουράρης, είχαν προσέλθει ως μάρτυρες υπεράσπισης στη δίκη με συμπληρωματικές, θα έλεγα, μαρτυρίες. Και τι εννοώ συμπληρωματικές μαρτυρίες? Εννοώ
δεν ξέραν τίποτα και δεν κατέθεσαν τίποτα για το αυτό κατηγορητήριο. Μία έξωθεν καλή μαρτυρία ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει ένα τρομερά βαρύ κατηγορητήριο, ούτως ή άλλως θα φάει πεντάκις, τετράκις, εξάκις ισόβια, να δώσεις ένα παράθυρο ότι δεν ήταν εκτίνος από μωρό. Αυτό το επιβάλλει ο δικαιικός πολιτισμός που έχουμε. Και μέχρι σήμερα υπάρχει μία μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης, η οποία τρέφει συμπάθεια, αν όχι καθ' αυτό προς την 17 Νοέμβρη, συμπάθεια προς την αυτοδικία. Υπάρχει και άλλου είδους συμπάθεια, πιο εκλεπτισμένη, η οποία υπάρχει και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θες, αλλά και έξω από αυτόν. Το να τους χαρακτηρίζουν πολιτικούς κρατούμενους. Έτσι. Λοιπόν, και να ζητάνε την αποφυλάκησή τους. Παιδιά, έτσι. Θέλω εδώ να δώσω μία σαφέστατη διευκρίνηση για το τι είναι πολιτικός κρατούμενος και τι δεν είναι. Έτσι, να μην έχουμε στο μυαλό μας αυταπάτη. Ο Χριστόδουλος Ξηρός είναι πολιτικός κρατούμενος. Αυτό πάω να πω. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί, όπως ξέρεις, γράφανε και πολυσέλιδες προκηρύξεις. Εντάξει, πολυσέλιδες. Ο Κάκτος, αν θυμάμαι καλά, ο εκδότης, ο Οδυσσέας ο Χατζόπουλος, τις είχε εκδώσει, τις είχε βγάλει σε ένα βιβλίο που ήταν πάνω από 1000 σελίδες. Όλες οι προκηρύξεις τους μαζί. Αυτές τις προκηρύξεις ρωτώ. Τις διάβασε κάποιος εισαγγελέας. Είπε, πω, είναι φρικτά αυτά τα πράγματα που γράφουν. Δεν τα αντέχει η δημοκρατία, μας βάλετε τους φυλακή. Έτσι έγινε. Μπήκαν για τις ιδέες τους. Εγώ ξέρω ότι πολιτικός κρατούμενος είναι όποιος είναι για τις ιδέες του ή για την πολιτική του δράση εναντίον μιας δικτατορίας, συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξει, πολιτικός κρατούμενος είναι ο Νέλσον Μαντέλα, ήταν ο Μακαρίτης, ο οποίος έζησε 25 χρόνια, 27, στη φυλακή για τις ιδέες του και για να καταλύσει μια ρατσιστική δικτατορία, όπως ήταν τότε η Νότια Αφρική. Εδώ πέρα δεν μπήκαν φυλακοί για τις όποιες ιδέες τους. Μπήκαν φυλακοί για τα εγκλήματά τους, για τις δολοφονίες τους. Άρα εγώ δεν δέχομαι. Τώρα απαντάς στο ΣΥΡΙΖΑ, εσύ με συγχωρείς. Ναι, απαντάω σε όποιον, μέσα ή έξω από το ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πιστεύει ότι και να τους ονομάζει πολιτικούς κρατουμένους. Δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι διώκονται για τις ιδέες τους και για τη δράση που τους επέβαλαν οι ιδέες τους. Έτσι. Λοιπόν, εγώ δεν βρίσκω τίποτα ηρωικό και τίποτα επαναστατικό και θεωρώ απίστευτη πρόκληση ότι ο κύριος Ραγκούσης, ο συνήγορος του Χριστόδουλου του Ξηρού, βγήκε και μίλησε για επαναστατική δράση και ότι είναι μια πολιτική πράξη, απόδραση. Λοιπόν, ό,τι κουραφέξαλα μπορούμε να λέει, ο καθένας έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι μπούρδα θέλει, εντάξει. Αλλά ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στη φυλακή επειδή δολοφόνησαν, νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Ωραία, εδώ πέρα όμως δικαιώνεις κατά κάποιο τρόπο κάποιους στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι λένε ότι στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ο κύριος Γιαννόπουλος, η κυρία, πώς είναι αυτή, Μπαρζεύσκη, ο κύριος Μπελαντή. Από όσο ξέρω, ο κύριος Γιαννόπουλος δεν είναι στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι. Εντάξει, η κυρία Μπαρζεύσκη είναι. Ναι. Που η μάνια. Γενικά που παίζουν. Δεν έχει σημασία. Με την ακραία αριστερά. Λες δύο ανθρώπους, να εξηγήσουμε τώρα γιατί τους λες, οι οποίοι ήταν στο κοινωνικό δίκτυο, στο δίκτυο κοινωνικών δικαιωμάτων, που τους θεωρεί πολιτικούς κρατουμένους. Δεν παίζουν. Αυτοί λοιπόν, για να επανέλθουμε στη Νέα Δημοκρατία και στο μοντάζ της, αυτοί οι άνθρωποι δεν παίζουν ρόλο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια περιθωριακή φωνή. Δεν είναι η κεντρική φωνή, η επίσημη φωνή που δεν έχει δεν καμία σχέση. Δεν έχει Και σου λέω και πάλι, ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντίστοιχα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν τέτοιες φωνές, ακραίες φωνές, που όχι μόνο δεν απομονώθηκαν, όχι μόνο δεν διαγράφτηκαν, όχι μόνο δεν αποδοκιμάστηκαν, αλλά επιβραβεύτηκαν. Ο Χρύσανθος Λαζαρίδης είναι το δεξί χέρι του Αντώνη Σαμαρά. Τι ακρότητα έχει πει ο Λαζαρίδης. Τώρα σου φέρω το δίκτυο την άλλη φορά, να τη δείξω μία-μία. Εντάξει, ας φύγουμε, θα πάμε και σε εκεί. Αλλά η Ρόζα είναι μια συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ρε παιδιά, είναι μια συνιστόσα η οποία δεν έχει σημασία όμως. Άλλο είναι, σου λέω, σε ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Είναι μία από τις 12 συνιστόσες. Έχει και μία σημασία το ένα, δεν έχει πρώτα σημασία. Πρώτα απ' όλα, δεν το υπάρχει άλλο. Καμία συνιστόσα αυτή τη στιγμή. Και η Ρόζα, αν θες να ξέρεις και λίγη εσωτερική πληροφόρηση, ήταν και προς τιμήν της, ήταν και από τις πρώτες που αυτοδιαλυθήκανε. Και χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ρε παιδί μου, ο κύριος Μπελαντής είναι λοιπόν, κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Το να υπάρχει λοιπόν ένα, δύο τέτοια, όπως υπάρχουν σε όλα τα μεγάλα κόμματα. Αν πει. Εκφράζουν κάποιες απόψεις και τώρα εκεί θέλω να. Η υπόθεση
τις προάλλες που ονόμασα βλάβη το κόμμα που θα, του οποίου θα πρέπει να ηγηθεί ή ο Παναγιώτης Ψωμιάδης ή η Ραχίλ Μακρύ. Ένα ακρονίμιο το οποίο ξεκινάει από το βολική λαϊκή απογοήτευση βλαμμένων ηλιθίων. Δηλαδή, πού τι, τα σκέφτεσαι αυτά. Ναι, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχει ένα εκλογικό σώμα, μεγάλη μερίδα του εκλογικού σώματος, μεγάλη μερίδα του λαού, που θέλει απλές απαντήσεις. Θέλει απλά ερωτήματα, απλές απαντήσεις, όσο δυνατόν. Συγχωρείς, αυτό ποιο δεν ήταν ο λαϊκισμός που έκανες εσύ τώρα. Πήρες μια βουλευτή που όχι, είναι μέσα έξω αστείο. Στο κόμμα της. Τι αστείο. Καλά, η βουλευτής δεν τη διάλεξα τυχαία. Η βουλευτής αναρωτιότανε ποια σκοτεινά σχέδια βάψανε γαλάζια τη βουλή μας τη μέρα καταπολέμησης του προστάτη, την παγκόσμια ημέρα. Εντάξει. Η βουλευτής μιλάει για χούντα από το πρωί ως το βράδυ και μιλάει και για άνομα συμφέροντα τα οποία την έχουν στοχοποιήσει εκείνη προσωπικά. Δηλαδή είναι το λουλούδι της συνωμοσιολαγνίας. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί κανένα μεγάλο κόμμα στην Ελλάδα, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά είναι τα δύο μεγάλα κόμματα, αυτά θα φτιάξουν κυβέρνηση αύριο. Όχι μαζί, θα φτιάξει ή το ένα ή το άλλο κυβέρνηση αύριο. Όλα τα άλλα θα είναι συμπληρώματα αυτών των δύο μεγάλων. Κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα δεν μπορεί να παίζει κρυφτούλι με το λαϊκισμό. Ο λαϊκισμός θα τον δαγκώσει όταν θα πάρει την εξουσία. Ο βουλευτής που ντύθηκε παπάς ήταν λαϊκιστής. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης ο Διαμαντόπουλος που μου έγραψε και μερικά καλολογικά στοιχεία χθες. Που σε λοιπόν, είπε προβοκάτορα χθες. Εντάξει, προβοκάτορας, είπε προβοκάτορας. Τώρα ο Διαμαντόπουλος δεν περιμένω να μου εξηγήσει πώς ένας προβοκάτορας είναι και τόσο ξεφωνημένος προβοκάτορας. Λέει συνέχεια τη γνώμη του. Εγώ τους προβοκάτορες τους ξέρω κάτι μουλοχτούς τύπους που πάνε εκεί, παίρνουν θέση εξουσία σιγά σιγά και μετά κάνουν την προβοκάτσια. Τώρα κάποιος ο οποίος αδιαρκώς είναι έτοιμος να τον διαγράψουν ή έτοιμος να φύγει αν νιώσει ότι το κόμμα του απομακρύνεται από τις δικές του αρχές, δεν καταλαβαίνω τι είδους προβοκάτορας είναι. Θα μας το εξηγήσει ο Διαμαντόπουλος που ξέρει από αυτά τα πράγματα. Λαϊκιστής είναι. Ο Διαμαντόπουλος έχει άλλο ελάττωμα πρώτα απ' όλα. Είναι κακόγουστος. Τρομερά κακόγουστος. Αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα που λένε, εντάξει. Εγώ δεν διασκεδάζω με τον τρόπο που διασκεδάζει ο Διαμαντόπουλος. Δηλαδή σε ένα κακόγουστο καρναβάλι, γιατί μην νομίζουμε ότι ήταν και μια κακογουστιά μέσα σε μια όαση καλού γούστου, όλα κακόγουστα ήταν εκεί. Έκανε ένα απλοϊκό σοου, ένα απλοϊκό νούμερο. Το πήρανε τώρα, από εκεί ξεκινάει αν θες η χρήση του λαϊκισμού. Από εκεί ξεκινάει ο βουλευτής είναι, αντιλαϊκισμός. Δεν είναι απλώς ένας καρναβαλιστής. Ναι, μα και γι' αυτό ασχολήθηκαν μαζί του, επειδή είναι βουλευτής. Εντάξει, αλλά ως καρναβαλιστής ένιωθε και αν θες, αν ήμασταν και μια αντικομπλεξική. Κάτσε, παιδί μου, αν ήμασταν μια αντικομπλεξική κοινωνία, Βασίλη, δεν θα είχαμε πρόβλημα με έναν βουλευτή να ντυθεί και καρνάβαλο στο καρναβάλι. Δεν θα είχαμε πρόβλημα. Η υποκρισία, ξέρεις από πού ξεκινάει. Πρώτον, ότι ασχολιόμαστε με αυτό το περιστατικό μόνο και μόνο επειδή είναι βουλευτής. Και για κανέναν άλλο λόγο, και επειδή είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και για κανέναν άλλο λόγο. Από εκεί και πέρα η υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας, η συνάδελφός του από την ίδια περιοχή, η κυρία Αντωνίου, αν θυμάμαι καλά, από τη Νέα Δημοκρατία, καταδιασκεδάζει με τον Παπασούρα όταν τον βλέπει, του λέει και πόσο μπράβο να ακολουθήσουν κι άλλοι το παράδειγμά του, να τιμούμε τα λαϊκά έθιμα κτλ. Και μετά γίνεται και αυτή η εισαγγελέα Βυσίρσκη την επόμενη μέρα και λέει: αυτό είναι το επίπεδο του ΣΥΡΙΖΑ. Είδατε τα χάλια του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον τη θρησκεία μα. Λοιπόν, αυτό αν δεν είναι υποκρισία και αν δεν είναι λαϊκισμό, δεν είναι εκμετάλλευση του λαϊκού και του θρησκευτικού αισθήματο, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Για μένα είναι η επιτομή του λαϊκισμού. Κύριο Τσίπρα, κατά τη δικιά μου γνώμη όμω, έτσι, έκανε μια τεράστια γκάφα. Καμία διάθεση δικαιολόγηση. Καμία διάθεση δικαιολόγηση. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά, ότι όλα τα κόμματα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να σέβονται το θεσμικό του ρόλο και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με το θεσμικό του ρόλο. Αλλά αυτό, το αλλά το τεράστιο, είναι ότι αυτό πρέπει να το σέβονται όλοι. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή που ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση έδειξε ο κύριος Ρομπάι χτες που μας έλεγε ότι θα μας βοηθήσει, ναι, θα είναι δίπλα μας μέχρι να βγούμε από την κρίση. Γύρισε την πλάτη στο Τσίπρα. Ναι. Λοιπόν, με το που έσκασε μύτη ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση, Σεπτέμβριος του 2012, ο κύριος Ρομπάι το πρώτο πράγμα που είπε με τον τζαμπουκά του, πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Ρομπάι, Φλαμανδός πρωθυπουργός,
Τον λένε Ρομπέι εκεί. Λοιπόν, ο κύριος Ρομπέι, το πρώτο πράγμα που είπε ότι όταν ήρθε εδώ είναι ότι δεν θα συναντηθώ με τον κύριο Τσίπρα, γιατί δεν μ' αρέσουν, ρε παιδί μου, οι ιδέες του. Δεν τα λες όλα. Τι? Πριν από αυτό, ναι, ο Τσίπρας είχε αρνηθεί να συναντήσει τον Γιούνκερ, πρόεδρο, ναι, του Eurogroup, που ήρθε στην Αθήνα. Παιδί μου, εγώ σου λέω για ένα θεσμικό ρόλο. Σου λέω πρόεδρος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο συντίθεται από πρώην πρωθυπουργούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε πρώτα ως αξιωματική αντιπολίτευση. Ο πρόεδρός είναι πρώην πρωθυπουργός. Είναι το ανώτατο συμβούλιο. Έπρεπε να τον είχε δει τον Τσίπρα, λοιπόν, ο Ρομπέι. Όλοι είχαμε πει, τότε είχαμε πει τι κάνεις Ρομπέι. Άρα, ωραία, θέλω να πω ότι εκεί που εγώ συμφωνώ ότι το θεσμικό ρόλο πρέπει να τον βάζουμε στην άκρη, ωραία, ανεξάρτητα από τις ιδέες σου και τις ιδέες μου, είμαι αξιωματική αντιπολίτευση ή δεν είμαι, είσαι κυβέρνηση ή δεν είσαι, ανάλογα με αυτό το ρόλο φερόμαστε προς τους έξω. Αλλά θέλω να σου πω ότι σε αυτό το παιχνίδι πρώτοι δείξανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω. Τώρα, μην πλέξουμε ποιος... Τα δύο λάθη δεν κάνουν ακόμα ένα αν είναι έτσι. Τα ακόμα δύο και αν είναι έτσι. Ακόμα και αν είναι έτσι. Πήγαινε στο Μέγαρο Μουσικής και ας μην έδινε το χέρι στο Ροπάι. Ακόμα και αν είναι έτσι, λοιπόν, θα μίλαγε πιστεύω με το Ρέν, ότι με πρέπει να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο «Μου το έκανες, θα σου το κάνω». Πρέπει να βγούμε. Αυτό είναι μικροπολιτικό, δεν είναι μεγάλη πολιτική. Πρέπει να βγούμε από αυτό. Πήρε χτες ο ΣΥΡΙΖΑ μία πολιτική απόφαση, την θεώρησε φιέστα, είδε και μία άδεια πόλη, σωστή, μία κάρτη ποστάλ, ένα χωριό Ποτέμκιν. Δεν ξέρω αν θα έπαιρνα εγώ την ίδια απόφαση, δεν, όχι ότι ρωτήθηκα κιόλας, αλλά θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν θα το εκτιμούσα. Δεν μου σε ρωτάω πολύ απλά, ήταν σωστή ή ασφαλμένη η απόφαση του κ. Και σου απαντώ πολύ απλά, ότι είδανε ότι τον θέλουν μονάχα για μία κάρτ ποστάλ, για μία αναμνηστική σέλφι φωτογραφία, όπου ανάμεσα θα είναι και ο Τσίπρας. Στο Μέγαρο Μουσικής θα πηγαίνανε, δεν θα αντάλλασε επιχειρήματα και τέτοια. Στις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν. Ναι. Θα είναι παρόν. Δεν σημαίνει ότι αυτό το εξάμηνο δεν συναντάμε Ευρωπαίους αξιωματούχους, δεν συναντάμε κανέναν. Στη φιέστα δεν πήγε. Και δεν ήταν και ο μόνος. Τέσσερα κόμματα δεν πήγαν. Ποια κόμμα θα παραμείνει με τον Καμένο? Ο Καμένος, το Κουκουέ και ο Κουβέλης. Εσείς είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Κατά τη γνώμη τη δική μου και του Νότη, υποθέτω. Ναι, γιατί δεν συζητάμε. Δεν έχουμε χρόνο να συζητήσουμε. Είσαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Α, περίμενε, περίμενε. Κάτσε, κάτσε. Κρίνανε λοιπόν τέσσερα κόμματα και ήταν λάθος και του Τσίπρα. Δεν μπορεί να ήταν λάθος του Κουβέλη, αλλά όχι του Τσίπρα. Μα εσείς λέτε ότι είναι λάθος. Εγώ δεν βγήκε αυτή η λέξη από το στόμα μου. Εγώ τώρα λέω μου βγάζετε και λάθος λόγια από το σώμα. Τώρα όμως λαϊκίζεις. Καθυπαγόρευες. Γιατί είναι φανερό ότι ο Τσίπρας λαϊκίσε εκεί. Σου λέω ότι εγώ δεν ξέρω αν θα έπαιρνα την ίδια απόφαση. Δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Σημασία έχει ότι κρίνανε ότι θα είναι μια φιέστα άνευ ουσίας στα μέτρα της κυβέρνησης. Πιθανότατα ήταν και πολύ τσαντισμένοι. Τώρα οικοτολογώ, δεν έχω πληροφορίες. Ήταν και πολύ τσαντισμένη από τις πιέσεις που άσκησε η κυβέρνηση για να μην έρθει η Επιτροπή Ελέγχου των Πεπραγμένων της Τρόικας. Μα θα έρθει σε μια εβδομάδα. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Ναι, αλλά να μην τους χαλάσει τη γιορτή, να μην έρθει τώρα. Κατάλαβες. Να μην χαλάσει το πάρτι. Λογικό το βρίσκω. Μετά αυτό το πάρτι. Τέλος πάντων, ήταν πολιτική απόφαση, αυτό κρίνανε. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο φαντάζεσαι, διότι δεν την ακολουθεί κανένα μποϊκοτάζ συναντήσεων με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Μα για έναν συμβολισμό μιλάμε, βρε παιδί. Λαϊκισμός, ναι, είναι. Αλλά πέρα από τους συμβολισμούς, πρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ μαζί σου. Εκεί που είναι όλη η Ευρώπη. Συμφωνώ μαζί σου ότι οι συμβολισμοί στην πολιτική παίζουν ρόλο. Έτσι, μεγαλύτερο ρόλο. Μιλάμε, μεγαλύτερο όμως παίζει η ουσία της πολιτικής. Οι πραγματικές συζητήσεις που θα γίνουν, οι πραγματικές διαπραγματεύσεις που θα γίνουν με τους Ευρωπαίους, αυτά που θα γίνουν σε αυτό το εξάμηνο. Αυτά έχουν μεγαλύτερο ρόλο αν πήγε να ακούσει μουσική στο Μέγαρο ή δεν πήγε. Είπε ο Τσίπρας στο Τέξας ότι το έξοδος από το ευρώ θα είναι καταστροφή και έχει γίνει χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα κρυβόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι χαμός. Υπήρξαν αντιδράσεις και πριν και μετά και στο συνέδριο υπήρχαν αντιδράσεις. Εντάξει. Πρέπει λοιπόν το κομμάτι αυτό του πρέπει ΣΥΡΙΖΑ να το λύσει το αυτό άκρη. Το πρόβλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, βεβαίως πρέπει να το λύσει. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Με ποιο τρόπο πρέπει να το λύσει? Κάποιος από τους δύο θα πρέπει να κάνει πίσω. Φαντάζομαι. Η δική σου άποψη είναι ποιος γιατί πρέπει να κάνει πίσω. Όταν θα έρθει η ώρα να είμαστε στην εξουσία, δεν μπορούν να επικρατήσουν και οι δύο απόψεις. Είναι είστε τόσο αντίρροπες. Ή δεν είστε. Λοιπόν, πείτε εγώ, το επιτέλους, εγώ πιστεύω ότι είμαστε φιλοευρωπαϊκό κόμμα. Ωραία, αν είστε φιλοευρωπαϊκό κόμμα, χτες. Αλλιώς αν δεν ήμασταν φιλοευρωπαϊκό κόμμα, εγώ τώρα θα ήμουν ανεξάρτητος βουλευτής κάτω Καλαμάτας. Μάλιστα λοιπόν. Τις προάλλες που...